Να μείνουμε λίγο, Γιώργο, σε αυτό που συμβαίνει με τη Νέα Τούμπα, που εσύ τουλάχιστον έχεις και το ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι του project και φαίνεται ότι δεν έχει προχωρήσει το προεδρικό διάταγμα και εκεί βρίσκεται ενδεχομένως και το ζήτημα. Κυριάκο, από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ και από τις κυβερνητικές δεσμεύσεις έχει περάσει χρόνος και τα χρονικά όρια της αυτοδέσμευσης των κυβερνητικών έχει παρέλθει και μάλιστα έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Οι εξαγγελίες έλεγαν ότι μέχρι το τέλος του 2021 θα είχαμε τελειώσει το προεδρικό διάταγμα, θα ήταν έτοιμο, οι διαδικασίες θα τρέχανε και θα ήμασταν μια χαρά. Αυτό δεν έγινε, πάμε Απρίλιο του 2022, υπάρχει νέφος μπροστά και υπάρχει ένα θολό τοπίο. Θα βγει το προεδρικό διάταγμα? Ναι, απαντούν. Πότε είναι η ερώτηση? Κανένας δεν ξέρει να απαντήσει. Και όταν κανένας δεν ξέρει να απαντήσει, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο πηγαίνει στις καλένδες. Όταν μάλιστα ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι γήπεδο το 2026, ίδιος δηλαδή με το στόχο του Παναθηναϊκού, γιατί συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Έχει ιδρυθεί το 1926. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και το δεύτερο αγκάθι που υπάρχει είναι ότι αυτό που κουβεντιάζεται πριν από λίγο με τον κύριο Μαλακατέ, εδώ αν ξεκινήσει το project της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ξενιτευτεί, θα πρέπει να μετακομίσει, θα πρέπει να πάει δίπλα στο γειτονικό Καφτατζόγλιο. Για να φιλοξενηθεί όμως εκεί απαιτούνται κάποια έργα υποδομής. Και εδώ έχει ξεκινήσει μια διελκυστίδα ανάμεσα στην πολιτεία και στον ΠΑΟΚ, ποιος θα πληρώσει τι και πώς θα γίνει αυτή η αποπληρωμή και να γίνει αυτό νόμος του κράτους και να ψηφιστεί και όλη αυτή μια τελείωτη γραφειοκρατία με τον μπαλάκι των Αθηνών να συνιστά μια καραμπόλα μεταξύ των εμπλεκομένων, με αποτέλεσμα και αυτό το πράγμα να τρενάρει, να προκαλεί δυσαρέσκεια και να δημιουργεί την εντύπωση στη Θεσσαλονίκη ότι κάποιοι φρενάρουν ένα project με το οποίο έχουν μεγαλώσει γενναίες παοξίδων και το περιμένουν να γίνει πράξη. Μάλιστα.